Τα γενώσιμα αποτελούν σοβαρό θέμα συζήτησης, πολύ περισσότερο από τη στιγμή που ψηφίστηκαν τα νέα μέτρα, σύμφωνα βεβαίως με τα οποία η συνταγογράφηση της δραστικής ουσίας γίνεται υποχρεωτική και έτσι η κοινή γνώμη φέρεται να είναι διχασμένη. Για το θέμα αυτό έγινε σχετική μερίδα και στην οποία βεβαίως συμμετείχε και μίλησε ο αναπληρωτής καθηγητής φαρμακολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο κ. Ευάγγελος Μανολόπουλος, ο οποίος βεβαίως κατά τη διάρκεια της ημερίδας προσπάθησε να ξεδιαλύνει το τοπίο και να ξεκαθαρίσει κατά κάποιο τρόπο ποιος είναι ο μύθος και ποια η πραγματικότητα σχετικά με τα γενώσιμα. Ο κύριος Μανολόπουλος είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, διότι θα θέλαμε να μας πει πολλά περισσότερα σε σχέση με αυτή την ημερίδα και τελικά τι είναι αυτό που ρωτούν μετά την εφαρμογή των νέων μέτρων. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Βασκάκη. Λοιπόν, πρέπει να πούμε ότι η Ελληνική Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων και Ανταλλαγών Φοιτητών Ιατρικής διοργάνωσε αυτή την ημερίδα στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου πριν από λίγες ημέρες, με σκοπό βεβαίως να ξεκαθαριστούν κάποια πράγματα γύρω από τα γενώσιμα. Τώρα, εγώ αυτό που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε καθηγητά, είναι το εξής. Τα λέγαμε και πριν από λίγο χρονικό διάστημα εδώ μαζί στο Δελτίο Ειδήσεων και έχει περάσει σχετικά ένας εύλογος χρόνος, τα έλεγα. Τι είναι λοιπόν αυτό που ρωτούν, ποιος είναι ο κυριότερος ενδιασμός των πολιτών σχετικά με τα γενώσιμα, κύριε καθηγητά? Κοιτάξτε, το θέμα των γενωσίμων παραμένει αρκετά μπερδεμένο, νομίζω, για τους περισσότερους και απλούς πολίτες, αλλά ακόμα και για τους γιατρούς και τους επαγγελματίες υγείας. Πέρασαν τα νέα μέτρα του Υπουργείου. Βέβαια, το Υπουργείο κινείται κυρίως με οικονομικά κίνητρα στις ενέργειές του. Το ερώτημα παραμένει για πολλούς ανθρώπους και αυτό φάνηκε και κατά τη διάρκεια της ημερίδας από τις ερωτήσεις. Τι συμβαίνει με τα γενώσιμα και αν θα πρέπει να συνταγογραφούνται? Και πρέπει να σας πω ότι αντίστοιχες ημερίδες γίνονται σε όλη την Ελλάδα από διάφορους φορείς για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αλλά παραμένει θολό. Θολό πράγματι. Αρκεί να μην είναι πολύ θολό. Παραμένει θολό πράγματι, γιατί ειλικρινά σας λέω, είναι πάρα πολλά τα αλληλοσυγκρουόμενα συμφέροντα και είναι πολύ δύσκολο να διακρίνει κανείς μέσα από όλες αυτές τις φωνές τι είναι το καλύτερο. Και αυτό που μας ενδιαφέρει βέβαια είναι τι είναι το καλύτερο για τον ασθενή, για τον άνθρωπο, για το χρήστη τον τελικό των φαρμάκων. Και αυτό ήταν και ο λόγος που έγινε. Υπάρχει και αυτή η πρωτοβουλία από τους φοιτητές ιατρικής με τη συνδρομή μου για να προσπαθήσουμε λίγο να θέσουμε τα ερωτήματα και ίσως να διερευνήσουμε κάποιες απαντήσεις. Αυτό που εσείς λοιπόν από την πλευρά σας, κύριε καθηγητά, τι ήταν αυτό το οποίο επισημάνατε, δώσατε ιδιαίτερη έμφαση? Ίσως να σας πω καλύτερα για τη δομή και θα καταλήξουμε και σε αυτό το σημείο. Η μερίδα αυτή δεν συμμετείχα μόνο εγώ. Εγώ μίλησα, αν θέλετε, κάλυψα τις επιστημονικές διαστάσεις του θέματος, καθαρά ιατρικές και επιστημονικές, αλλά παρόντες και ομίλησαν και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Εύρου, κ. Βάρναλης, εκπρόσωπος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Εύρου, η κυρία Τριανταφυλλίδου, ήταν ο διοικητής του νοσοκομείου, ο κ. Ραπτόπουλος, παρά το φόρτο των διαφόρων θεμάτων που είχε τις προηγούμενες μέρες. Και ο κύριος Μπαντής σαν εκπρόσωπος των νοσοκομιακών γιατρών. Ο σκοπός μας ήταν να τους φέρουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους και να ακούσουμε τις διάφορες πλευρές, αν θέλετε, των γιατρών, των επαγγελματιών γιατρών, των νοσοκομιακών, των φαρμακοποιών, και να προσπαθήσουμε λίγο να δούμε πού συμφωνούν, πού διαφωνούν και πώς διαμορφώνεται το τοπίο. Και τελικά? Τελικά. Πιο πολύ τέθηκαν ερωτήματα. Αυτό που ίσως θα ενδιαφέρει τον κόσμο και θα έπρεπε να πούμε είναι ότι τελικά τα γενώσιμα είναι μια πραγματικότητα που έχει μπει στη ζωή μας, καλώς για πολλούς λόγους. Πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη, να τα χρησιμοποιούμε όταν ο γιατρός μας τα συστήνει, να μην, όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να μην αλλάζουμε χωρίς λόγο. Δηλαδή, αν βρούμε ένα γενώσιμο που είναι και στην τιμή κατάλληλο και μας καλύπτει και δεν μας δημιουργεί προβλήματα, παραμένουμε σε αυτό. Και βέβαια όλοι μαζί, όλοι οι επαγγελματίες υγείας, να πιέζουμε συνεχώς το κράτος να κάνει τους δέοντες ελέγχους και να συνεχίσει να τους κάνει. Άρα λοιπόν, απαντώντας και στο θέμα της ημερίδας, κύριε Μανολόπουλε, που είχε θέμα γενώσιμα φάρμακα, μύθη και πραγματικότητα, το μόνο σίγουρο που μπορούμε να πούμε σήμερα όσον αφορά στο κομμάτι της πραγματικότητας, ότι είναι πραγματικότητα τα γενώσιμα στη ζωή μας και θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Διότι αυτό
είναι τετελεσμένο γεγονός, δεν πρόκειται να αλλάξει. Και μάλιστα, διαβάζοντας κάποια σχετικά άρθρα, κύριε καθηγητά, σε σχέση με τα γενώσιμα, θέλω να πω, διάβασα το εξής, ότι τα επόμενα 3 χρόνια, μέχρι και το 2016 δηλαδή, αναμένεται ραγδαία αύξηση των γενωσίμων φαρμάκων, κυρίως γιατί θα υπάρξει αυτή η επικείμενη έκρηξη των γενωσίμων φαρμάκων όσον αφορά στο γεγονός που έχει να κάνει με τις πατέντες των δεκάδων προτύπων φαρμάκων, τα οποία θα φύγουν από την κυκλοφορία, με αποτέλεσμα δηλαδή να υπάρξει έτσι μια αναμενόμενη αύξηση των γενωσίμων. Ναι, αυτό, πολλά μεγάλες κυκλοφορίες φάρμακα που είναι πρωτότυπα, λίγη πατέντωση, έχει λήξει τα τελευταία 1-2 χρόνια, και έτσι έχουμε τη μεγάλη αύξηση των αντιγράφων, των γενωσίμων. Επίσης, υπάρχει και μια άλλη διάσταση του θέματος, ότι υπάρχει φόβος ότι θα αρχίσουν να εισάγονται αθρώα πολλά γενώσιμα από αμφιβόλου ποιότητας χώρες. Και αυτός είναι ο μόνος δυνητικός κίνδυνος που πρέπει να προσέξουμε, και γι' αυτό τονίζουμε ότι πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι. Δεν πρέπει το μόνο κριτήριο να είναι το φτηνότερο, καταλαβαίνετε. Πρέπει να είναι και η ποιότητα μια παράμετρος που να συνυπολογίζουμε. Το βασικότερο από όλα. Αλλά και ποιοτικό. Το βασικότερο απ' όλα, φτηνό να είναι και ποιοτικό, διότι η υγεία, έχουμε πει και άλλη φορά, είναι πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, ανεξάρτητα από εξορθολογισμούς στις φαρμακευτικές δαπάνες. Αυτό δεν θα πρέπει να το παραβλέπουμε. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, είμαι σίγουρη πως θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες ημερίδες και άλλες τέτοιες ανάλογες εκδηλώσεις, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο εκείνο, και δεν ξέρω αν θα φτάσουμε και ποτέ, δηλαδή, για να είμαι ειλικρινής, να καταλάβουμε πραγματικά τι γίνεται με τα γενώσιμα. Το θέμα είναι αυτό που είπατε κι εσείς, και είναι πάρα πολύ σημαντικό, ότι πλέον είναι μέρος της ζωής μας και θα πρέπει να κάνουμε πρώτα μία έρευνα και μετά να καταλήγουμε σε ποιο φάρμακο πρέπει να πάρουμε. Αλλά ξέρετε, έχει σημασία ο ασθενής να έχει εμπιστοσύνη στο φάρμακο που παίρνει. Άρα δεν πρέπει να καλλιεργούμε το φόβο ούτε τον πανικό. Τα γενώσιμα είναι 99% ασφαλή, και ιδιαίτερα τα γενώσιμα που παράγονται από ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες που ελέγχονται εδώ, είναι σίγουρα και ασφαλή. Να έχουμε το νου μας, μελλοντικά μήπως προκύψουν αμφιβόλου ποιότητας συσκευάσματα που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχουν στην αγορά. Άρα ο κόσμος πρέπει να είναι ήσυχος και να αποδεχθεί την πραγματικότητα, που πιθανόν θα βελτιώσει και την οικονομική κατάσταση γενικά της χώρας. Μάλιστα. Την μείωση της δαπάνης. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μία φορά για τις χρήσιμες αυτές πληροφορίες που μας δώσατε. Και όπως είπαμε, γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο, να είμαστε προσεκτικοί, να έχουμε εμπιστοσύνη στο φαρμακοποιό, αλλά και στο γιατρό μας, εννοείται, πρώτα απ' όλα. Διότι κακά τα ψέματα, ξέρετε, ό,τι έχει να κάνει με το φάρμακο, επειδή μιλάμε για μια ολόκληρη επιχείρηση πίσω από το φάρμακο, αν μπορώ να το θέσω έτσι. Το μυαλό μας πάει σε πάρα πολλά, στα παιχνίδια που παίζονται, στα συμφέροντα που παίζονται, και με την υγεία δεν είναι να παίζει κανείς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ και σας συγχαίρω για την συνεχή προσπάθειά σας να ενημερώσετε τον κόσμο για αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα. Μαζί με εσάς, κύριε καθηγητά, και με τους υπόλοιπους συναδέλφους σας, αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ. Yes. Τώρα να